Ο Άγιος Άνθιμος ο Ενιχείο. Γεννήθηκε την 1η Ιουλίου 1869 στην ενορία του Αγίου Λουκά Λιβαδίων της Χίου και ονομάστηκε Αργύριος. Από τη γέννησή του φανερώθηκε ότι επρόκειτο να γίνει σκεύος εκλογής. Από μικρός ήταν φιλόπονος και ευφυής. Μορφώθηκε και πλουτίστηκε από τη σοφία του Θεού. Ως τέχνη έμαθε την υποδηματοποιία. Στις 23 Αυγούστου του 1887 πήγαινε στην Ιερά Σκήτη των Αγίων Πατέρων για να προσκυνήσει και να του επιδιορθώσουν οι μοναχοί μια παλιά εικόνα, την Παναγία Βοήθεια, που την κληρονόμησε από τη μητέρα του. Εκεί, βλέποντας την απλοϊκή ζωή των μοναχών, αποφασίζει να ακολουθήσει και ο ίδιος τον μοναχικό βίο και αρνείται όλα τα εγκόσμια, καθώς ήταν 18 χρονών. Η υπακοή στον ηγούμενο της Σκήτης, πατέρα Παχώμιο, η θερμή προσευχή που αναπτέρωνε το νου του και η αγάπη του Θεού τον οδηγούσε ώστε να μισεί όλα τα ανθρώπινα πάθη και από την αρχή της μοναχικής σταδιοδρομίας του να φτάσει στην τελειότητα. Ο Αργύριος, αυτός ο Αρχάριος, έλεγε πολλές φορές ο πατήρ Παχώμιος στους πατέρες της Σκήτης, είναι τέλειος καλόγερος. Κανένας από σας, αν και είστε 50 χρονών καλόγεροι, δεν τον φτάνει στην αρετή, διότι κατοίκησε μέσα του η χάρις του Αγίου Πνεύματος και μία μέρα θα γίνει μεγάλος πατήρ. Οι νυχτερινές αγρυπνίες του, οι προσευχές του, οι νηστείες, οι γονικλησίες και γενικά η ασκητική του διαγωγή είναι απερίγραπτη. Αλλά πάρα πολλά τεχνάσματα μεταχειρίστηκε ο μισόκαλος πονηρός κατά του νέου αυτού αθλητή του Χριστού. Εξαντλημένος από τους ασκητικούς του αγώνες και από την αρμοδιότητα που του ανατέθηκε από τον ηγούμενο της Σκήτης να επιστατεί στην ενοικοδόμηση μιας γυναικείας μονής που έκτιζε ο πατήρ Παχώμιος, ασθένησε βαριά με πόνους στο στομάχι. Ο πνευματικός του του είπε να παραμείνει στο σπίτι των γονέων του για να τον παρακολουθούν οι γιατροί, συνεχίζοντας όμως εκεί την πνευματική του ζωή. Έκτισε ένα μικρό κελί στα κτήματα των γονέων του. Εργαζόμενος σε υποδήματα, διέτρεφε τους γονείς του και διαμήραζε στους φτωχούς αρκετά χρήματα. Και εδώ η ασκητική του ζωή ήταν έντονη, δεχόμενος πολλούς πειρασμούς. Αξιωνόμενος όμως μεγάλων χαρισμάτων και θείων οράσεων, τον διαφύλατε πάντοτε η χάρις της θαυματουργού εικόνος της Παναγίας Βοηθείας, την οποία ως θησαυρό ανεκτίμητο φύλατε στο μικρό του κελί. Από την εικόνα εκείνη άκουσε κάποτε φωνή γλυκητά την να λέει «Φύγετε θηρία από το καλογεράκι μου» και αμέσως έπαυσε να τον ενοχλεί ο πονηρός. Κατά το έτος 1910 προσκλήθηκε από τον ανάδοχό του Στέφανο Διωματάρη και μετέβη στο Αδραμίτιο της Μικράς Ασίας, όπου έμεινε εκείνος με την οικογένειά του. Βλέποντας τον φιλόχριστο και ευλαβή εκείνον άνδρα, τον αναδεκτό του, βλέποντας και τους ανδραμητινούς να ελκύονται από τη χάρη του, κινούμενος υπό του Θεού, τον προτείνει να λάβει το μέγα της ιεροσύνης αξίωμα. Με την προστασία και επιμέλεια του αναδόχου του, καταρτιζόμενος κατά καλά στα της ιεροσύνης, την 7η Νοεμβρίου του 1910 χειροτονείται διάκονος και την 8η Νοεμβρίου πρεσβύτερος, λαμβάνοντας το οφείκιο του πνευματικού στο ναό της Αγίας Άνης στο κορδελιό της Μύρνης. Η θεραπεία ενός δαιμονιζομένου στο Αδραμίτιο από τον νέο ιερέα πλέον Άνθιμο προκάλεσε το φθόνο των ιερέων της πόλεως, με συνέπεια να αναχωρήσει ο θείος πατήρ το 1911 για το Άγιον Όρος.
Για τη μεγάλη φιλοξενία και τη θερμή αγάπη που έτυχε από τους αγιορείτες πατέρες, μιλάει συχνά με πολύ βαθιά συγκίνηση. Απόδειξη αυτής της άπειρης εκτίμησής τους προς το πρόσωπό του είναι τα διάφορα ιερά σκεύη και άνθια που το προσέφεραν ως δώρα κατά την αναχώρησή του από κάθε μονή. Το 1912, αφού επανήλθε στη Χίο, διορίστηκε ως εφημέριο στον Ιερό Ναό του Λεπροκομείου. Οι πολυάριθμοι τότε λεπροί του Ιδρύματος βρίσκουν στο πρόσωπο του νέου λειτουργού τον στοργικό πατέρα. Μαζί με τους λεπρούς συνέτρωγε σε κοινή τράπεζα. Εφρόντιζε να μην λείψει τίποτα και να μην γίνεται σπατάλη. Ο ίδιος, ως ιατρός με τη βοήθεια του Θεού και ως νοσοκόμος, περιποιείτο τους πολυπονεμένους ανθρώπους και καθαρίζει ο ίδιος τις απισμένες πληγές τους. Σκύβει στο προσκέφαλό τους με στοργή και με λόγους παρήγορους τους απαλύνει τον πόνο. Εξομολογούνται τις αμαρτίες τους, μεταλαμβάνουν τα άχραντα μυστήρια. Όλοι οι άνθρωποι του λεπροκομείου, ασθενείς και μη, τον φωνάζουν γέροντα. Η φήμη του ως ιατρού ψυχών και σωμάτων, καθώς και ως πνευματικού πατέρα, διαδιδόταν παντού και εξαιτίας αυτού αποκτούσε πνευματικά τέκνα και όλοι πήγαιναν να του συναντήσουν για να λάβουν το ζητούμενο. Πολλές φορές πήγαινε στο παλιό ησυχαστήριό του για να προσκυνήσει τη θαυματουργό εικόνα του, την Παναγία Βοήθεια, η οποία ήταν η αφορμή να προσέλθει στο μοναχικό του βίο. Την παρακαλούσε με πολύ θέρμη να τον αξιώσει να αναγείρει στο όνομα αυτής Ιερό Παρθενώνα, όπου θα τοποθετούσε τη θαυματουργό εικόνα της. Κατάφερε, μετά από αρκετές προσπάθειες και αλλεπάλληλες αιτήσεις, να λάβει άδεια υπέρανεγέρσεως Ιεράς Μονής το 1927, εξαιτίας της ανενδότου στάσεως του Μητροπολίτη Χίου έως τότε, λόγω διαφόρων συκοφαντιών προς το πρόσωπο του ευλογημένου ιερέως. Σε ηλικία 60 ετών, δηλαδή ενώ πλησίαζε προς τη δύση του πολυπόνου βίου του, ξεκινάει την ίδρυση του μοναστηριού που ποθούσε τόσο πολύ. Τη 19η Φεβρουαρίου 1928 τέλεσε ο ίδιος αγιασμό επί των ανοιχθέντων θεμελίων. Στις 30 Μαρτίου 1930 μεταφέρθηκε με μεγαλοπρεπή τελετή η θαυματουργός εικόνα από το ασκητήριο του γέροντα και τοποθετήθηκε στο μέσο του ναού. Η Ιερά Μονή λαμβάνει την επωνυμία «Παναγία η Βοήθεια» και καθίστανται σε αυτήν περισσότερες από 30 μοναχές μαζί με τον ιδρυτή. Ο γέροντας ζει πλέον στο μοναστήρι και στο λεπροκομείο μέχρι που αυτό με κρατική εντολή κλείνει. Ο ίδιος εξασκούσε την άοκνη πνευματική και σωματική εργασία. Έχοντας την αρετή της ταπείνωσης, απέφευγε τους επένους των ανθρώπων, αποδίδοντας τα πάντα στην Κυρία Θεοτόκο και τον Υιόν αυτής, τους οποίους αποκαλούσε ιδρυτές της Μονής. Σε όλους παρέχει με την ανεξάντλητη καλοσύνη του υλική βοήθεια, πολύτιμες συμβουλές, οδηγώντας πατρικώς και φιλόστοργα όλους στην οδό της αρετής μέσω της ιεράς εξομολογήσεως. Συνεχώς λάμβανε γραπτές εξομολογήσεις από διάφορες πόλεις, όχι μόνο της Ελλάδος αλλά και της Αιγύπτου, της Αυστραλίας και της Αμερικής, αποκαλώντας τον Άγιο αυτό πατέρα. Τα συνεχή τελούμενα θαύματα από τη χαριτόβρητο εικόνα της Παναγίας Βοηθείας είναι συνυφασμένα με τη σεβάσμια μορφή του γέροντα, ο οποίος προσευχόταν θερμά και επικαλείτο τη βοήθεια της Παναγίας για της μεγάλης ευλάβιος και πίστεως προς αυτήν. Το μεγαλούργημα του γέροντα είχε φτάσει στην ακμή του. Η παρουσία του είναι η εμψύχωση της Μονής. Έχει δοκιμάσει πολλές και σοβαρές ασθένειες αρκετές φορές, τις οποίες η καρτερική ψυχή του τις υπέμεινε ευχαριστώντας και δοξολογώντας το Θεό.
όταν ασθενούσε, όλες οι μοναχές παρακαλούσαν την Παναγία υπέρ αναρρώσεώς του. Τώρα όμως έχει περάσει τα 80 χρόνια. Ανωτέρα δύναμη συγκρατεί τον γέροντα στη ζωή. Μετά την τελευταία του Θεία Λειτουργία αποσύρθηκε στο κελί του. Η πολυχρόνια πάθηση του στομάχου του έχει φτάσει πλέον στο απροχώρητο. Οι δυνάμεις του συνεχώς τον εγκαταλείπουν. Μεταλαμβάνει των αχράντων μυστηρίων με κατάνοιξη ψυχής, προσευχόμενος. Ο λαός της Χίου πληροφορείται το τέλος του γέροντα και αρχίζουν να συνέρχονται πλήθη κόσμου, κληρικοί και λαϊκοί, για να λάβουν την ίστατη ευλογία του. Την 15η Φεβρουαρίου του 1960, ημέρα Δευτέρα, ο πολυσέβαστος γέροντας, ο πνευματικός πατέρας πολλών, ο φωστήρας και καθοδηγητής του μοναχικού βίου, ο πατήρ Άνθιμος, ήρεμος παρέδωσε το πνεύμα του στα χέρια του Θεού σε ηλικία 91 ετών, διατηρώντας μέχρι τελευταίας του αναπνοής πλήρη την διάβγεια του Θεοφωτίστου Πνεύματος. Ύστερα από 5 χρόνια, στις 3 Σεπτεμβρίου του 1965, εορτή του Ιερομάρτυρος Ανθίμου, το όνομα του οποίου έλαβε ο γέροντας όταν εκάρη μοναχός, συγκεντρώθηκαν πλήθος κόσμου, λαϊκοί και κληρικοί στο μοναστήρι της Παναγίας Βοηθείας. Αυτή η ημερομηνία είχε οριστεί για την ανακομιδή των λειψάνων του σεβαστού πατρός Ανθίμου. Πλήθος ευλαβών πιστών, επισκέπτες, πρεσβύτεροι, αρχιερείς, προεξάρχοντες του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μυτιλίνης, κυρίου κυρίου Ιακώβου, παρακολούθησαν και τέλεσαν την ανακομιδή των λειψάνων. Ξέθαψαν τα οστά του Αγίου Πατρός και τα τοποθέτησαν σε λειψανοθήκη, ειδικό θεοφυλάκιο, ώστε να είναι προσιτό προς προσκύνηση των πιστών. Η τελετή πραγματοποιήθηκε με πλήρη μεγαλοπρέπεια και η συγκίνηση του λαού ήταν έκδηλη. Ο Σεβασμιότατος αναφέρθηκε με θερμούς και εγκάρδιους λόγους. Πράγματι, όσιος πατήρ ήμουν Άνθιμος, με όλη την αγάπη του προς την Παναγία και τη θερμή πίστη του προς τον Θεό, ίδρυσε την Ιερά Μονή, αλλά και κατόρθωσε να υποτάξει τη σάρκα στο πνεύμα του και έτσι να ζήσει στον κόσμο σαν επίγειος άγγελος. Θυσίασε τη ζωή του στην αγάπη και στην προσφορά του πονεμένου αδελφού, υπηρέτησε με την καρδιά του τον πόνο των ασθενών συνανθρώπων του και δικαίως πλέον συγκαταλέγεται μετά της χωρίας των Αγίων Ανδρών, γιατί μέσα στις ημέρες του ηλισμού η ζωή του μας μεταρσιώνει. Ο Σεβασμιότατος συνέχισε αναφέροντας ότι ο πατήρ Άνθιμος μας θυμίζει τους Βυζαντινούς χρόνους και τα μαύρα χρόνια της σκλαβιάς, όπου τα μοναστήρια ήταν ζωντανά κύτταρα της χριστιανοσύνης και προπύργια της Ορθοδοξίας. Ο Όσιος και Θεοφόρος ημών πατήρ Άνθιμος ο Ενχείο κατετάγει στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας μας δια της από 14 Αυγούστου 1992 Πατριαρχικής και Συνοδικής Πράξεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου.